Καλώς ήρθατε, κύριε Μπένοτ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι πολύ φιλόξενη αυτή η συχνότητα για μένα. Να είστε καλά. Πολλές φορές. Πείτε μου πώς ακούτε αυτό, το ότι στην ΚΕΔΕ φτάνει τέλος πάντων αυτή η νέα πρόταση να αμείβονται, ενώ τα είχαμε κόψει για οικονομία. Τώρα ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σερών μας λέει ότι δεν κάναμε και πολύ, επομένως ας τα ξαναβάλουμε πάλι. Και όλα αυτά βεβαίως θα πληρώνονται το Ταμείο του Δήμου. Δήμοι που σήμερα γκρινιάζουν οι δήμαρχοι ότι αιμορραγούν και ότι δεν έχουν τα απαραίτητα. Δεν τα έχω παρακολουθήσει. Δεν είμαι καλός συνομιλητής αυτό. Ναι. Γι' αυτό σας προτείνω να περάσουμε απευθείας στα δικά μας. Πάμε στο δικό σας αντικείμενο λοιπόν. Διάζωμα. Σήμερα μας επισκεφθήκατε, συνοδευόμενος από επιστήμονες. Από δύο σπουδαίους καθηγητές. Έτσι. Σπουδαίους. Από δύο σπουδαίους. Έχετε δίκιο, καθηγητές. Συνομιλήσατε και με την έφορο, έτσι. Βεβαιότατα. Την κυρία Μάλαμα. Πείτε μου κάτι καλό, σας παρακαλώ. Το καλό που έχω να σας πω είναι ότι επιτέλους ξεκινάμε. Αυτό το θέατρο μας έχει κουράσει όλους. Είναι από τα πρώτα θέατρα που σχεδιάστηκαν στο πρόγραμμα του διαζώματος για να γίνει καταρχήν η ανασκαφή του και εν συνεχεία η αποκατάστασή του. Είχαμε όμως πάρα πολλές περιπέτειες. Κυρίως χάσαμε πολύ χρόνο με την απαλωτρίωση. Τώρα όμως, σήμερα είναι η στιγμή που μπορούμε να πούμε με απόλυτη σταθερότητα και αισιοδοξία ότι ξεκινάμε. Δηλαδή. Γύρω από ένα τραπέζι είμαστε όλοι εκεί. Ήταν ο κύριος Μωυσιάδης, καταρχήν ο αντιπεριφερειάρχης. Ήταν ο κύριος Μελίτος, ο δήμαρχος. Ήταν η έφορος της περιοχής, η κυρία Μάλαμα. Και μαζί με μένα ήταν και δύο σπουδαίοι καθηγητές. Είναι ο κύριος Καραβέδος, καθηγητής αρχιτεκτονικής και αρχαιολόγος. Με ένα πλούσιο έργο, και ανασκαφικό αλλά και αναστελωτικό. Και ήταν και ο γνωστός σας εδώ, γιατί έχει ξαναδουλέψει στην περιοχή, ο κύριος Γρηγόρης Τσόκας, ο οποίος είναι καθηγητής στις γεωφυσικές έρευνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει κάνει για την διασκόπηση στο Λόφο Καστά, για το μεγάλο μνημείο εκεί, το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης, και πρόκειται να κάνει μια αντίστοιχη έρευνα και για το αρχαίο θέατρο εδώ. Δηλαδή, πότε ξεκινάμε? Σήμερα αποφασίστηκε να αναπροσαρμοστεί άμεσα η προγραμματική σύμβαση, η παλιά, γιατί εντωμεταξύ, όπως ξέρετε, είχε μεσολαβήσει το Υπουργείο και ήθελε να προηγηθεί από την ανασκαφική έρευνα μία γεωφυσική έρευνα, η οποία θα ενταχθεί στη νέα προγραμματική σύμβαση. Πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα θα αποσταλεί στο Υπουργείο για οριστική έγκριση από την νομική του υπηρεσία και μέσα στο Μάιο πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαβουλεύσεων και των αποφάσεων από το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Γιατί άρα το θέλουμε αυτό, κύριε Μπένο μου, βοηθήστε με λίγο, γιατί δηλαδή είναι πλάκι το Υπουργείο και θέλησε κάτι συν και δεν σας άφησε να ξεκινήσετε τώρα, αύριο το πρωί δηλαδή? Κοιτάξτε, το Υπουργείο, που ξέρει πολύ καλύτερα τα πράγματα από εμάς και δεν πρέπει πολλές φορές να αδικούμε για τις καθυστερήσεις που επιφέρει μια απόφασή του, ήθελε συγκεκριμένη περίπτωση για να έχουμε μια πιο ασφαλή ανασκαφική έρευνα να προηγηθεί η διασκόπηση. Αυτό έκανε. Ναι. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, μπορεί να ήταν λίγο απαιτητικό, αλλά καλά έκανε. Είχα μια μικρή καθυστέρηση, αλλά τώρα θα προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, με πιο σταθερά βήματα. Αυτός ο κύκλος έληξε, με αυτή την καθυστέρηση που επήλθε λόγω της μεσολάβησης αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων. Αλλά τώρα από εδώ και μπροστά όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι σταθερά. Μ' αρέσει που κρατάτε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους. Αλλά επειδή, όπως μου είπατε, ήταν από τα πρώτα θέατρα που ξεκινήσατε όλη αυτή τη διαδικασία, ξέρω ότι εσείς, παρόλο που κρατάτε χαμηλούς τόνους, κάνετε πάρα πολύ δουλειά. Επομένως, γιατί αυτή η διασκόπηση δεν προέκυψε πέρυσι τέτοιο καιρό, θα σας πω εγώ, και προκύπτει φέτος, όταν ο Σταύρος Μπένος και το Διάζωμα λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Γιατί μια ομάδα πολύ σημαντικών επιστημόνων που συμμετέχουν και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είπαν, όταν πήγε η προγραμματική σύμβαση για να ελεγχθεί, ότι στην περίπτωση αυτή, που δεν είναι η μόνη, έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να προηγηθεί η γεωφυσική έρευνα. Πιστέψτε με, είναι απολύτως σωστό και απολύτως θεμητό. Εγώ σας πιστεύω. Απλά σημειώνεται μια καθυστέρηση χωρίς λόγο και αιτία. Και επειδή έχει καεί, θα μου επιτρέψετε, κύριε Μπένο μου, η γούνα μας από τις ανασκαφές, τις, πώς το είπαμε εδώ, διοσκοπήσεις, γεω αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Θαρώ ότι προβάλλουν εμπόδια για να μην ξεκινήσει κάτι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ σας περίμενα σήμερα για να μου πείτε ότι ξεκινάμε αύριο το πρωί. Και εσείς μου λέτε. Αυτό κάνουμε. Ξεκινήσαμε. Καλό Μάιο. Όχι, όχι, δεν σας λέω αυτό. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε. Αυτό είναι ξεκίνημα. Είμαστε όλοι εκεί. Ναι. Όλοι εκεί, γύρω από ένα τραπέζι. Όλοι οι θεσμικοί φορείς που θα εμπλακούν σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι αυτό το θέατρο είναι βαθιά μέσα στη γη πολλά μέτρα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί η ορχήστρα να τη δούμε 5, 6, ίσως και 7 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και προκειμένου να προχωρήσουμε με ασφαλή βήματα, η διασκόπηση αυτή, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι είναι αυτή η διασκόπηση. Είναι οι καινούριες μέθοδοι με ηλεκτρομαγνητικά κύματα και με ακτίνες λέιζερ που θα μας δείξουν τι κρύβει
Γη. Πού είναι ακριβώς. Ναι, πού είναι ακριβώς. Την ακριβή θέση. Υπάρχουν ορισμένες προεργασίες που έχουν γίνει κυρίως από τον κύριο Καραδέδο που μας έδειξε σήμερα, που θα συνεργαστεί με την ομάδα του κύριου Τσόκα που θα κάνουν τη διασκόπηση και μετά η κυρία Μάλαμα το Σεπτέμβριο με το καλό που θα αρχίσει την ασκαφική έρευνα θα αρχίσει με ένα πάρα πολύ σοβαρό και σταθερό βηματισμό. Θα ξέρει δηλαδή από πού θα ξεκινήσει ακριβώς. Προφανώς. Και θα ξέρει πού ακριβώς θα κάνει την τομή. Πρέπει να κάνει μια τομή για να δούμε. Κυρίως πρέπει να αποκαλυφθεί, τώρα λέμε και λεπτομέρειες της ανασκαφής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να βρούμε είναι η ορχήστρα. Πού είναι η ορχήστρα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι δηλαδή του Σεπτεμβρίου η προσπάθεια και η έρευνα ανασκαφική θα κατατείνει σε αυτό το πράγμα. Κύριε Μπένο, τα χρήματα. Τα χρήματα, καταρχήν χρειαζόμαστε ένα πενιχρό προϋπολογισμό, δεν θέλουμε πολλά χρήματα. Είναι 20.000 που θα διαθέσει η περιφέρεια και 10.000 ο Δήμος. Σε πρώτη φάση. Τα πολλά χρήματα είναι μετά. Ο Δήμος Αμφίπολης. 30.000. Όταν λέτε τα πολλά χρήματα είναι μετά. Αν έχουμε καλά αποτελέσματα το Σεπτέμβρη. Όπου θα έχουμε λογικά. Που ελπίζω ότι θα έχουμε. Ναι. Τότε θα χρειαστεί να κάνουμε μια διευρυμένη πια συστηματική ανασκαφική έρευνα για να βγει όλο το μνημείο στο φως. Ναι. Αυτό θα γίνει βεβαίως τον ερχόμενο χρόνο. Αυτό θα απαιτήσει ένα ποσό ίσως και πάνω από 100.000 ευρώ. Ναι. Και βεβαίως η άλλη φάση είναι η πιο δαπανηρή. Είναι η φάση της αποκατάστασης του μνημείου, όπου σε αυτή θα εμπλακεί πια πιο δυναμικά το διάζωμα και στο πεδίο της μελέτης αλλά και στο πεδίο της εξέβρεσης των χρημάτων για την αποκατάστασή του. Γιατί το διάζωμα πια έχει ένα ευρύ δίκτυο δωρητών και χορηγών, ακόμα και εκτός Ελλάδος, και θα βοηθήσουμε αποφασιστικά προκειμένου, αν πάνε καλά τα πρώτα βήματα των ανασκαφών, να ολοκληρωθεί αυτό το. Να μην το θεωρούμε δεδομένο. Μου λέτε αν. Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βεβαίως, βεβαίως. Μου λέτε για 30.000 που τις έχουμε ήδη έτοιμες, δηλαδή υπάρχουν κάπου ακριβώς. Και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα. 100.000 τις οποίες έχουμε κάπου. Οι 100.000 θα διατεθούν και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από το εύρος. Εξασφαλισμένα αυτά. Εξασφαλισμένα αυτά. Δεν φαντάζομαι όπου να γυρίσουν. Όπου υπάρξει κενό θα προσφέρει θα και το διάζωμα. Ακριβώς. Ναι. Και μετά ο Θεός βοηθός. Βλέπουμε και κάνουμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Όχι, δεν έχει ο Θεός βοηθός. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή εκτελήσονται στη χώρα περίπου 50 προγράμματα. Δεν έχει αστοχήσει κανένα. Ναι. Σας το λέω δηλαδή με απόλυτη ασφάλεια αυτό το πράγμα. Άρα λίγη υπομονή. Η κρίσιμη φάση, παρότι είναι η λιγότερο δαπανηρή, θέλει πολύ ταπεινούς πόρους, 30 μόλις χιλιάδες ευρώ, είναι το Σεπτέμβριο. Η έρευνα δηλαδή, ανασκαφική. Mm-hmm. Σε πόσο καιρό τώρα η εμπειρία σας. Λέει ότι μπορεί αυτό το σημείο να είναι επισκέψιμο με όλες τις καθυστερήσεις που μπορεί να σημειώνονται στη χώρα μας όταν πάμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Κοιτάξτε, Μάιο, μετά πάμε Σεπτέμβριο, μετά πάμε του χρόνου. Επισκέψιμο τα μνημεία είναι κάθε στιγμή. Επισκέψιμο να το δούμε δηλαδή, να βγει, να αποκαλυφθεί και να μπορούμε εμείς και να πηγαίνουμε εκεί και να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Γιατί μην νομίζετε. Για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, να πούμε ότι πότε θα έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα. Α. Πιστεύω ότι θα έλεγα στο τέλος του 18. Στο τέλος του 18, ναι. Δηλαδή. Εντάξει, 1,5 χρόνο. Περίπου. Ωραία. Πώς πήγε σήμερα η συνάντηση, είδατε. Θέλω να πω διάθεση, θέληση. Απόλυτη. Είδατε απόλυτη, θετική. Απόλυτη από όλους. Απόλυτη από όλους. Απόλυτη. Ωραία. Πού όλο κινείται το διάζωμα, σε όλη τη χώρα κινείται. Ναι, σε όλη τη χώρα. Κινείται, αλλά σε. Τα τελευταία σας βήματα ποια είναι. Τα τελευταία μας βήματα είναι η οργάνωση μιας σειράς από νέα προϊόντα του πολιτιστικού τουρισμού, δηλαδή ασχολεί το διάζωμα τα τελευταία 3 χρόνια με πολιτιστικές διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα. Mm-hmm. Αύριο, για παράδειγμα, θα πάω στην Κομωτινή, θα μείνω 2 μέρες εκεί, γιατί εκεί έχει οργανωθεί ένα σπουδαίο μεγάλο έργο. Είναι ένας νέος τουριστικός προορισμός, είναι η Βία Εγνατία. Είναι δηλαδή η αναζωογόνηση, η αναβίωση της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Μέσω της νέας Εγνατίας Οδού και φανταστείτε ότι μελλοντικά αυτός ο τουριστικός προορισμός θα μπορεί να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε με όχημα τη νέα Εγνατία τα μνημεία που υπήρχαν εδώ και 5.000 χρόνια πίσω, δηλαδή όλα τα μνημεία, προϊστορικά, της κλασικής περίοδου, τα βυζαντινά, τα οθωμανικά, τα νεότερα, όλα τα μνημεία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο σχέδιο που πρωτοπορεί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ελπίζω ότι το σχέδιο αυτό θα επεκταθεί σιγά σιγά και προς τα εσάς. Από πού προκύπτουν οι πόροι σας, κύριε Μπένο? Εμείς έχουμε το διάζωμα, δεν έχει σχέση με δημόσιους πόρους, το διάζωμα έχει μόνο ιδιωτικούς πόρους. Ναι. Τα χρήματα αυτά είναι από τα προγράμματα της Ευρώπης, που σας λέω. Εμείς οι πόροι μας είναι από τα μέλη μας, που έχουμε 1.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχουμε καθιερώσει και ένα νέο θεσμό στη χώρα μας, είναι τα εταιρικά μέλη, δηλαδή οι επιχειρήσεις. Ναι. Στο διάζωμα έχουμε 35 εταιρικά μέλη, είναι οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας,
που αφενός μεν συμβάλλουν στα λειτουργικά εξόδου του διαζώματος, αφετέρου χρηματοδοτούν με πολύ μεγάλη γενναιοδορία όλα αυτά τα προγράμματα. Συνεπώς το διάζωμα έρχεται να καλύψει τα κενά που δεν μπορεί να καλύψει η αυτοδιοίκηση και το κράτος. Και δεν παίρνει, δηλαδή, ό,τι κάνει το διάζωμα είναι προσφορά. Εμείς είμαστε όλοι εθελοντές, δεν έχουμε αμοιβές και ό,τι προσφέρουμε το προσφέρουμε δωρεάν. Όπως ένα παροτρίωση, ας πούμε, που προσφέραμε για την Αμφίπολη. Επειδή διατελέσετε και υπουργός πολιτισμού, κύριε Μπένο, και γνωρίζετε πώς κινείται εκείνο το γρανάζι, θα μπορούσε να υιοθετήσει το διάζωμα τον τύμβο του Καστά. Με το φτωχό μυαλό τώρα, όχι, λέω δεν κάτι, είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Γιατί να μην να εμπλακεί το διάζωμα σε αυτό. Όχι, δεν μπορεί να εμπλακεί, γιατί το διάζωμα, η άμεση εμπλοκή του είναι τα αρχαία θέατρα και ο περιβάλλον χώρος των αρχαίων θεάτρων. Εκεί θα μπορούσαμε σε μια μελλοντική φάση, αν θα γίνει ένα αρχαιολογικό πάρκο, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Στην Αμφίπολη, που κατά τη γνώμη μου πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, εκεί το διάζωμα θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο. Το έχετε καταθέσει ως ιδέα κάπου, θέλω να πω, στην περιφέρεια, στον αντιπεριφερειάρχη, στον δήμαρχο Αμφίπολης, να ξεκινάει κάτι παράλληλα, θέλω να πω, να μην χάνουμε χρόνο. Είναι πολύ πρόωρο για μας, γιατί για να κάνουμε αυτό το βήμα πρέπει να δούμε τι γίνεται πρώτα με το θέατρο. Γιατί το σημείο αναφοράς του δικό μας είναι τα αρχαία θέατρα. Είναι τα αρχαία θέατρα. Επομένως, ρίχνετε το βάρος σας εκεί. Η ίδια η πολιτεία σέβεται την παρουσία σας. Χρήματα δεν σας δίνει. Μα αλλά δεν θέλουμε, δεν μας δίνει, δεν ζητάμε, ακριβώς, δεν θέλουμε. Ξεκάθαροι. Εμείς, η φιλοσοφία μας είναι μόνο να δίνουμε. Είναι από την στιγμή την πρώτη που γεννήθηκε το διάζωμα, είναι στο γενετικό του υλικό, στο DNA του. Έτσι. Σέβεται την παρουσία σας ή ώρες νιώθω ότι σας βάζει και κάποια εμποδιάκια τα οποία πρέπει εσείς να ξεπεράσετε. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μου τα λέτε όλα πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να βρω κάτι αρνητικό, αλλά δεν. Έχετε καλή συνεργασία. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Ωραία. Οπότε σήμερα ουσιαστικά, κύριε Μπένο, ουσιαστικά ο κύριος Τσόκας, έτσι, αναλαμβάνει τώρα δουλειά. Μου είπατε ότι τον επόμενο μήνα, Μάιο. Ο κύριος Τσόκας με το καλό τον Ιούνιο θα εγκατασταθεί να κάνει την γεωφυσική έρευνα. Γιατί μέχρι το Μάιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής προγραμματικής συμβάσης. Ναι, έχουμε πρώτα τις υπογραφές. Σε αυτό μπορείτε να μπείτε εσείς και να επισπεύσετε κάποιους. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Ναι. Βεβαιότατα. Ναι. Γιατί αν το αφήσουμε μπορεί να τραβήξει. Όχι, όχι, θα το παρακολουθήσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού εμείς. Θα το παρακολουθήσετε. Ναι. Επομένως, ο κύριος Τσόκας τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο, καλά να είμαστε, ξεκινάμε να κάνουμε κάτι εκεί. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκεται αυτό το αρχαίο θέατρο, περίπου εκεί στην Αμφίπολη. Είναι στην περιοχή Σκαλάκια, όπως λέτε κι εσείς εδώ. Είναι ακριβώς πάνω από το γυμνάσιο. Πάνω από το γυμνάσιο. Ωραία. Έχουμε ένα θέατρο, δεν φαντάζομαι να έχουμε κι άλλο εκεί πάνω, ε? Όχι, ένα έχουμε. Ένα έχουμε. Δεν έχει, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί άλλο. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία που να μας παραπέμπουν σε κάτι ίσως μικρότερο ή ίσως μεγαλύτερο. Όχι, όχι. Όχι. Ένα είναι αυτό. Καλό σας κουράγιο, κύριε Μπένο μου. Τι κουράγιο, αυτό είναι. Δεν ξέρω, σας βλέπω, είστε πολύ αισιόδοξος. Είστε πάρα πολύ υπομονή. Φαίνεται ότι όλα αυτά τα οποία ακούτε και που εμείς οι απλοί πολίτες τα έχουμε ως εμπόδια, εσείς τα θεωρείτε δεδομένα, άρα είστε έτοιμος να τα ξεπεράσετε και να περιμένετε. Μπράβο σας. Η μεγάλη στοχή έτσι είναι. Πρέπει να έχεις υπομονή. Ναι, έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο όμως εδώ στην Ελλάδα. Επομένως πρέπει να βιαστούμε λίγο. Τι λέτε κι εσείς? Για τα γενικότερα. Για τα γενικότερα και για τα ειδικότερα, βλέπε θέατρο Αμφίπολης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ασχολείται το διάζωμα. Ξέρετε, στα μνημεία το μυστικό είναι να μην είσαι ανυπόμονος, γιατί είναι μαραθώνιος, δεν είναι. Ακόμα και τα μικρά-μικρά εμπόδια πολλές φορές είναι υποφελή. Ναι. Κάθε εμπόδιο και καλό δηλαδή. Ναι, τις περισσότερες φορές έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, θα τα πούμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπένο. Και εγώ για την εκτός αν θέλετε, πέρα από ο πρόεδρος στο διάζωμα, να μου κάνετε και ένα σχόλιο έτσι για το πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση. Όχι, όχι. Γιατί αποκλείεται να μην σκέφτεστε και την πολιτική να κατάσταση. Είμαι πρόεδρος του διαζώματος και μόνο τίποτα άλλο. Τόσο, Τόσο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.